Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με γνώμονα την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα κινηθούν τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπως δήλωσε στη συνέντευξή του στο insider.gr ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η τόνωση της πραγματικής οικονομίας, δήλωσε. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά πρόκειται για μια εφόλη συνέντευξη του κυρίου Χαρίτση, ο οποίος αρχικά κάνει μια πολιτική τοποθέτηση, λέγοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η απόρροφηση του ΕΣΠΑ ήταν σαφώς υψηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όμως το κομμάτι που θα εστιάσουμε σήμερα είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και κυρίως ποιος αφορά το νέο ΕΣΠΑ. Γιατί είναι ένα πραγματικά χρηστικό κομμάτι, έχει πολύ μεγάλη αξία, πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, είναι μια σειρά από προγράμματα όπως τα εξοικονομώ, τα οποία αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό που έδωσε και έχει ενδιαφέρον ο κ. Χαρίτση, έδωσε τις κατευθύνσεις που σε σχέση με το παρελθόν, αυτό που δηλώνει είναι ότι το ΕΣΠΑ θα έχει μια πιο κοινωνική βάση. Η λογική δηλαδή είναι να ενισχυθούν περισσότερες επιχειρήσεις, μικρότερες προφανώς, yeah. Γιατί τα χρήματα είναι πεπερασμένα, αλλά η λογική της κυβέρνησης είναι να δώσει χρήματα σε περισσότερες επιχειρήσεις, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία, να ενισχύσει νεοφυείς επιχειρήσεις και να ενισχύσει επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να προσφέρουν θέσεις εργασίας. Αυτό που λέει δηλαδή είναι ότι σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο που ήταν πολλά χρήματα σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, σε λίγα μεγάλα επενδυτικά πλάνα, αυτό που θα επιδιώξει είναι μια κοινωνικοποίηση, να έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα το πρόγραμμα, άρα περισσότεροι να λάβουν χρήματα, περισσότεροι επιχειρηματίες, μικροί και μεσαίοι. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος αφορά τα νοικοκυριά και εδώ έχει πάλι πολύ μεγάλη χρηστική αξία. Αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ και το Εξοικονομώ Κατοίκων. Από αυτό αφορά βελτίωση κατοικιών. Έχουμε ήδη τα απόνερα, έχουμε τα τελειώματα του πρώτου Εξοικονομώ. Έχουμε περίπου 10.000 αιτήσεις ακόμα που δεν έχουν πάρει χρήματα γιατί τελείωσαν τα χρήματα του πρώτου προγράμματος. Και σε αυτό δεσμεύεται ο κ. Χαρίτσης ότι θα γίνουν κινήσεις προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν μια ενίσχυση για να αναβαθμίσουν τις κατοικίες τους. Και αυτό σημαίνει προφανώς περισσότερα χρήματα στην αγορά, καθώς σε αυτό θα ωφεληθούν και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή. Και το δεύτερο είναι το Εξοικονομώ 2, το νέο πρόγραμμα, το οποίο όπως δηλώνει θα ξεκινήσει άμεσα και θα έχει πολύ μεγάλη ενίσχυση που θα φτάσει σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Τέλος, το τρίτο κομμάτι αφορά το νέο αναπτυξιακό νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όπως μας δήλωσε ο κ. Χαρίτσης, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις για χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ενδιαφέρον στοιχείο που μας λέει είναι ότι αφενός πρόκειται κυρίως για κλάδους της αγροτοδιατροφής, άρα πρωτογενή οικονομία. Και το άλλο επίσης ενδιαφέρον είναι ότι στις αιτήσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι στρέφονται κυρίως στο σταθερό ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς παρά στην άμεση η χρηματοδότηση. Δηλαδή, προτιμάνε να ξέρουν ότι σε αυτή τη χώρα που όλα αλλάζουν θα έχουν μια σταθερή βάση για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό προβλέπει ο αναπτυξιακός. Χαμηλούς σταθερούς φορολογικούς συντελεστές για μια δεκαετία για τις νέες επιχειρήσεις, παρά να πάρουν κάποια χρήματα σήμερα και να μην ξέρουν τι τους επιφυλάσσει στο μέλλον, τουλάχιστον στο φορολογικό. Και αυτό είναι λίγο και μόνο για τους ότι υπάρχουν κάποιοι επιτίδη, τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Πραγματικά έχουμε και αυτό ένα άλλο κομμάτι, το μελανό σημείο, αν θέλεις, όχι τη συνέντευξη, αλλά τη πραγματικότητα, είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν λεφτά και όπου υπάρχουν λεφτά θα υπάρχουν και απατεώνες. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες διάφοροι επιτίδη προσεγγίζουν κόσμο λέγοντας ότι είναι σύμβουλοι, ότι έχουν τη δυνατότητα να τους βάλουν στο καινούριο ΕΣΠΑ και στην πραγματικότητα παίρνουν μόνο μια αμοιβή και δεν κάνουν τίποτα. Σε αυτό ο κ. Χαρίτσης λέει ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι πρώτα απ' όλα να ενημερωθεί επίσημα από την πλατφόρμα του ΕΣΠΑ, από το ESPA.gr και από το ανταγωνιστικότητα.gr. Αν χρειαστεί να κάνει κάποια τηλέφωνα, στα σχετικά τηλέφωνα που μπορεί να βρει εκεί του Υπουργείου και σίγουρα να μην εμπιστεύεται ανθρώπους που έρχονται με μια κάρτα και του λένε ότι εγώ μπορώ να σε βάλω στο ΕΣΠΑ, γιατί κάτι τέτοιο δεν ισχύει.